Αγριώτησες, αγριώτες, κυρίες και κύριοι, ενδεσιμότατοι πατέρες, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση με θέμα «Η νεφρική νόσο, τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων». Την εκδήλωση μάλλον διοργανώνει ο Σύλλογος Νεφροπαθών Άνδρων με την υποστήριξη του Συλλόγου Γυναικών Κορφίου, καθώς και τον Δήμο Άνδρων. Προσκαλώ στο βήμα τον κύριο Πέτρο Καροπίδη να προλογίσει την εκδήλωση εκ μέρους του Συλλόγου Νεφροπαθών Άνδρων. Ο κύριος Καλοπίδης είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές και διοργανωτές της σημερινής βραδιάς και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Το θέμα μας είναι η δωρεά οργάνων μεταμόσχευση, νεφρική νόσο και μοκάφες. Ο αγώνας που γίνεται για να γίνει στα νησιά μας μία μονάδα αιμοκάθαρσης είναι πολύ μεγάλος. Το ξέρετε όλοι. Και θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να σας πω ότι αν ποτέ γίνει μονάδα στην Άνδρο, ο σύλλογός μας αποφάσισε να ονομαστεί Κωνσταντίνος Παφίδης. Λίγο συγκινούμε τώρα, ήταν ο μόνος, ξέρετε όλοι, που έτρεξε μέχρι να αποβιώσει για να γίνει μονάδα εδώ. Εκτός από αυτό, από το βήμα αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους με τον τρόπο που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τα εδέσματα το Ζαχαροπλαστείο Αντώνη Τζιώτη, το Ζαχαροπλαστείο Ιωάννη Βαγγέλα, το Φούρνο Ιωάννη Παντερλή, την Ειρήνη Γασπαρή, τη Ζαφυρία Κρήτη, τον Εστάθιο Καλωρίδη, καθώς και πολλούς φίλους του Συλλόγου που βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Άμβρη και το Σύλλογο Γυναικών που ήταν ο αρρωγός για να πραγματοποιηθεί όλο αυτό εδώ που βλέπετε. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να πάνε όλα καλά για τους νεφροπαθείς Άνδρων. Στο σημείο αυτό ξεκινούν οι ομιλίες των καλεσμένων μας, εξειδικευμένων επιστημόνων υγείας. Προσκαλώ στο βήμα τη Διευθύντρια Νεφρολόγου του Κέντρου Μεσόγειος στο Χαϊδάρι, επικεφαλής αξιολογήτρια του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης ΕΣΥΔ, την κυρία Κυριακή Σταματέλου, να προσέλθει για την ομιλία της με θέμα «Νεφρική νόσος, αιμοκάθαρση». Η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στην Εταιρεία Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Αγλαΐας Κυριακού, κυρία Παναγιώτα Τσούμια. Να ενημερώσει το θέμα «Αιμοκάθαρση και παιδί». Διευθύντρια Νεφρολόγου Νοσοκομείου Ευαγγελισμός Πολυκλινική, κυρία Μητώγια Μακούλου. Η ομιλία της έχει θέμα «Δωρεά οργάνων μεταμόσχευση». Παρακαλείται να προσέλθει στο βήμα ο κύριος Ιωάννης Αντωνέλος, πρόεδρος της τοπικής ενότητας Πίσω Μεριάς, εκπρόσωπος κληροδοτήματος Μουστάκη. Σεβαστοί πατέρες, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Έπαρχε, αξιότιμοι συμπολίτες. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση τη σημερινή. Δεν ξέρω αν είναι συμβολική ημέρα, σήμερα είναι των Αγίων Αναργύρων. Είναι υπέρτατο το καθήκον σας και σας συγχαίρομαι για ό,τι κάνετε για αυτή την ειδική ομάδα ανθρώπων, παιδί για τους ομοκαθερόμενους. Καθήκον μόνο των εκλεγμένων είναι να επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε τις συνθήκες των ανθρώπων, να τις διευκολύνουμε στην καθημερινότητά τους. Όπως γνωρίζετε, είμαι πρόεδρος ενός κληροδοτήματος. Το καταστατικό σκοπό έχει την υπηρέτηση της εκπαίδευσης, αλλά και άλλων των εθελών σκοπών. Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό και μαζί με την παιδεία διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετήσουμε τους δύο αυτούς σκοπούς και επειδή ο διαθέτης άφησε κάποια χρήματα μέσω αυτών, φτιάξαμε ένα κτίριο 1.600 τετραγωνικά μέτρα με όραμα να γίνει ένα τμήμα πανεπιστημιακής σχολής. Δεν έχουμε μέχρι σήμερα κατορθώσει να πετύχουμε το σκοπό μας αυτό. Ο κύριος Υπουργός γνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Δυστυχώς, οι οικονομικοί λόγοι αποτρέπουν τις σχολές να έρθουν και να αναλάβουν τα τμήματα αυτά στην
στον τόπο μας. Όμως, υπάρχει ένα έκτενο ενδιαφέρον από κάποιον επιχειρηματία, ο οποίος θέλει να αναπτύξει δραστηριότητα με κέντρο χρονικής ανακάθαρσης στον τόπο μας. Έχουμε λοιπόν ήδη έρθει σε επαφή μαζί του, ο οποίος έχει κάνει αυτοξία μαζί με τους μηχανικούς του, είναι το κτίριο. Θεωρεί ότι το κτίριο είναι επαρκές για τις ανάγκες του. Εμείς θα βοηθήσουμε από την πλευρά μας σε ό,τι χρειαστεί να γίνει. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσους μέχρι σήμερα έχουν συμβάλει σε αυτό. Η Βάσο Κατζοπούλου είναι καταλητική η εισφορά της μέχρι σήμερα σε αυτό που έχει γίνει. Ο επιχειρηματίας, να ξέρετε ότι είναι εξωπρεπής και ασκεί τη δραστηριότητά του ήδη με κέντρο χρόνιας ημοκάθρασης στην Κοζάνη. Έχει ήδη φέρει κάποια πράγματα από τα πέντε που πάει πάνω στον χώρο μας. Θα μπορέσουμε να πάμε αύριο να τα δείτε. Και ελπίζουμε στο προσεχές χρονικό διάστημα να ξεκινήσει με τη συνεργασία μας με το Δήμο να βγάλει τις κατάλληλες άδειες. Γιατί μας είπε ότι είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία η αδειοδότηση. Όμως, επειδή πρέπει να πιστέψουμε στο όραμα, και αυτό δεν είναι ένα έργο που αφορά είτε εμένα προσωπικά είτε το Δήμο προσωπικά, αλλά είναι ένα έργο όλων των αναπληρωτών, θα πρέπει να το πιστέψουμε όλοι και θα πρέπει να το επιδιώξουμε όλοι μαζί. Σήμερα λοιπόν, για να είναι βάσιμο αυτό που έχει γίνει, ζήτησα εγώ από την επιχειρηματία να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας, ώστε αυτό που λέμε να μην είναι μόνο λόγια. Μας έχει στείλει λοιπόν ήδη το μνημόνιο υπογεγραμμένο από τον ίδιο, και θέλω να καλέσω και τον Δήμαρχο, παρουσία όλων, να υπογράψει και εκείνος και εγώ, ώστε να είμαστε δεσμευμένοι σε βασικές αρχές για τις υποχρεώσεις του κάθε ενός. Το πληροδότημα θα εισφέρει με ένα δεκτικό αντάλλαγμα το κτίριο και θα βοηθήσει νομικά σε ό,τι χρειαστεί για την αδειοδότηση. Ο Δήμος από την πλευρά του θα βοηθήσει όσο μπορεί για να πάρουμε τις άδειες λειτουργίας και για την υποστήριξή του επικοινωνιακά, γιατί θα χρειαστεί οπωσδήποτε να βοηθηθεί και επικοινωνιακά. Ο δε επιχειρηματίας, να ξέρετε ότι θέλει να κάνει το κόρθι μέσω αυτού και έναν πόλο έλξης ανθρώπων οι οποίοι είναι αιμοκαθερόμενοι και θέλουν να κάνουν και τις διακοπές τους, να συνδυάσουν δηλαδή τις διακοπές τους παράλληλα με την αιμοκάθαρση, που είναι πολύ σημαντικό και έχουν ανάπτυξη στον τόπο μας. Με πολύ μεγάλη ευαισθησία, απευθύνομαι στον Πέτρο Καλογρίδη, που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω ότι έχει αλλάξει τη ζωή του, έχει φύγει από τον τόπο του, έρχεται σχεδόν κάθε εβδομάδα, μπαίνει σε έξοδο προσωπικά. Και εύχομαι, Πέτρο, και όλοι οι υπόλοιποι όσοι είστε εμπεριστατωμένοι, να καταφέρουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να το πετύχουμε, ώστε να είστε περήφανοι κι εσείς που γίνεται αυτό το όρο που είναι πραγματικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Ευδόκιμε, αγαπητοί πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριε συνάδελφε, να το δείξει, Γιάννη Αντωνέλο, πρόεδρε. Είναι κάτι τέτοιε εκδηλώσει που σε κάνουν χαρούμενο, περήφανο, γιατί τελικά ένα πρόβλημα που αφορά την υγεία πάβει να είναι πρόβλημα όταν έχει δύο πράγματα. Πρώτον, όταν έχει τις υποδομές. Και δεύτερον, όταν έχει τη συμμετοχή. Τη συμμετοχή της κοινωνίας. Να ευχαριστήσω τον Πέτρο και την Ιωάννα, γιατί είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν εμπνεύσει. Να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια για την ίδρυση μονάδων τεχνητού νεφρού απαιτεί μια τεράστια συγγνώμη ως εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης από μένα ιστορικά. Και να πω αυτός είναι ο λόγος, Ιωάννα, που δεν σου σηκώνω το τηλέφωνο. Και αυτός είναι, Πέτρο, ο λόγος που ήρθες εσύ στο Παραγωγής, γιατί σε απέφευγα. Μη θεωρώντας ότι αυτό τελικά είναι άλλο ένα πολιτικό παιχνίδι, γιατί δεν είναι. Να πω ότι όταν έχεις, πόσο περήφανος νιώθεις στην άνδρα όταν μέσα σε τρεις μέρες έχεις καταλάβει τι σημαίνει η συμμετοχή, τι σημαίνει η κοινωνία να ενεργοποιείται, να σε εμπιστεύεται, να πιέζει το παρακάτω. Πραγματικά η εθελοντική προσφορά στην άνδρα την Πέμπτη τη ζήσαμε με το ΣΕΔΑ, εχθές με την τοποσοποίηση, και σήμερα με αυτή τη σπουδαία εκδήλωση όλους μας είναι σοφότερους. Να πω λοιπόν ότι αυτό που εμείς που πρέπει να κάνουμε εμείς οι αυτοδιοικητικοί είναι πρώτον να μην εμποδίζουμε, δεύτερον να μην κοροϊδεύουμε και τρίτον να στηρίζουμε. Αυτό είναι η δέσμευση.
επειδή όλο αυτό ξεκίνησε από μια παρέα, τον Μιχάλη τον Καλύβαλο, τη Βάση του Καλατζοπούλου, τον Γιάννη τον Αντωνέλο, όπου περίπου δύο χρόνια πριν άρχισαν τις τηλεδιασκέψεις. Να ξέρετε το γεγονός ότι ακόμα δεν λειτουργεί αυτή η μονάδα στο Μουστάκιο είναι θύμα της ενεργειακής κρίσης. Ο επιχειρηματίας της ενημερώσεως ότι ασχολείται με τα ολική θητεωρημαίδα και όλη αυτή η επαναδραστηριοποίηση των ολυχείων τον έφερε πίσω. Νομίζω πως είναι ο σωστός δρόμος. Είναι ο σωστός δρόμος γιατί έχει αποδείξει τόσα χρόνια στον εσύμος το δημόσιο δεν μπορεί να τα καταφέρει. Άρα και καλά έκανε το κράτος και έδωσε και το νομικό πλαίσιο και τη δυνατότητα στις επιχειρηματίες να αναδείξουν τη δραστηριότητα που θα έχει τρομερά κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη. Όχι μόνο την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού που είναι η νεκροπαθής, θα είναι η παρουσία επιπλέον γιατρών στο νησί μας και επίσης θα είναι καθημερινότητα αυτό που ζούμε σε σχέση με την ευαισθητοποίηση για την πρόληψη που θα βιώσουμε μέσα στην παρουσία της μονάδας. Κλείνοντας, να αναλάβω μια δέσμευση η οποία είναι πολύ σπουδαία και αναφέρεται στην τρίτη ομιλήτρια. Ξέρετε, πρέπει πια να σταματήσουμε λίγο το να μας απασχολεί αν θα μας κυδέψουν ή θα μας κάψουν και ας γίνουμε δωρητές οργάνων επιτέλους. Δεσμεύομαι σαν Δήμος με τη βοήθεια του Συλλόγου Γυναικών, του Συλλόγου Νευροπαθών, θα ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια και το πρώτο όνομα θα ξεκινήσει να είναι το δικό μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσκαλώ στο βήμα την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Κορθίου, κυρία Βάσο Καρατζοπούλου, να εκφωνήσει την επιστολή που έστειλε η εταιρεία Νεφρογέννησης, που θα συνεργαστεί με τον Δήμο και το κληροδότημα Μουστάκιο. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος και πρόεδρε κύριε Γιάννη Τονέλη, μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Πίσω Μεριάς και αγαπητή Ανδριώτης. Λυπούμεθα που δεν καταφέραμε να παρευρεθούμε σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση για εσάς, αλλά και για εμάς. Με την παρούσα επιστολή, εκδηλώνουμε την πρότησή μας να συνεργαστούμε με το Δήμο και το Κληροδότημα για τη δημιουργία μονάδας χρόνιας αιμοκάθρασης στο νησί της Άμμου. Το γεγονός ότι οι τοπικές αρχές αγκαλιάζουν την προσπάθεια αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μας. Με τιμή η ομάδα Νεφρογέννησης. Σε αυτό το σημείο θέλαμε να προσκαλέσουμε στο βήμα την κυρία Ιωάννα Λεβαδί, πρόεδρο του Συλλόγου Νεφροπαθών Άμμου. Και του Πανελλήνιου Συλλόγου Σκυτάλη Μεταμοσχευμένων Καρδιάς Πνευμόνων, μια γυναίκα αγριώτησα με πανευρωπαϊκή και παγκόσμια παρουσία. Γνωστή για το δικό της αγώνα για τη ζωή, αλλά και για την αέναη προσφορά της στον συνάνθρωπο, ώστε να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την ελληνική κοινωνία για την ύψιστη πράξη αγάπης ανθρώπου προς άνθρωπο, δηλαδή για μεταμόσχευση και δωρεά οργάνων. Να τονίσουμε επίσης κάτι γνωστό σε όλους, τους χρόνιους αγώνες που έχει δώσει και δίνει για τη δημιουργία της μονάδας χρόνιας αποκάθαρσης στην Άνδρο. Είναι τιμή μας που βρίσκεστε σήμερα κοντά μας. Μισή μου τιμή που επιτέλους γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση και είσαστε όλοι εδώ για αυτό το μεγάλο όνειρο. Η σημερινή μέρα, όπως και προαναφέρθηκε, είναι αφιερωμένη στους Αγίους Αναγίους. Είναι η πρώτη που κάνανε τη μεταμόσχευση, μεταμοσχεύοντας ένα άρρωστο από ένα νεκρό το πόδι σε έναν σε κάποιον άλλον που έφτασε από την ψωμία. Έχω την χαρά, την ευλογία, να δεχτώ δύο φορές το δώρο της μεταμόσχευσης και της δωρεάς στο Γάνο. Το Μάιο του 1988, μετά από μία πνευμονία, ακολούθησαν τρεις μήνες με συχνές εισαγωγές στα νοσοκομεία, που κατέληξαν σε 5 αναποπές λόγω διατατικής μυοκαρδιοπάθειας. Όλα αυτά σε ένα κορίτσι 23 χρονών, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Η μόνη λύση μεταμόσχευση. Μεταμόσχευση της καρδιάς το 88 ήταν επιστημονική φαντασία για την Ελλάδα. Με αποσκευές την αγάπη από την οικογένεια και τους φίλους, την τρέλα των 23 χρονών,
Την πίστη μου τον Θεό και τη θέληση για ζωή ξεκίνησα το ταξίδι και την ελπίδα. Η πρόγνωση τότε των εδώ γιατρών ήταν ένα επιβίωση για 1 έως 5 χρόνια και αυτά μέσα σε γυάλι. Τον Οκτώβριο του 1988 είναι την πρώτη επαφή με τον καθηγητή Γιακού. Επιμηγορία μεταμόσχευση. Ευτυχώς δίπλα του υπήρχε ένας Έλληνας γιατρός, ο οποίος Τέλειο Θεοδωρόπουλος, με ανέλαβε από την πρώτη στιγμή και μας εξήγησε βήμα-βήμα όλη τη διαδικασία. Ο καιρός περνάει και το Φεβρουάριο του 1989 με κάλεσαν για την επέμβαση. 18 Φεβρουαρίου μεσάνυχτα μπαίνω στο χειρουργείο. Πριν τελειώσουν πριν περάσουν δύο ώρες, μια καινούργια καρδιά χτυπούσε μέσα μου και 18 μέρες στο νοσοκομείο προσπαθούσα να συνηθίσω το ρυθμικό της χτύπου. Η επιστροφή στην Ελλάδα γεμάτη αισιοδοξία, χαμόγελα και ελπίδα για μια φυσιολογική ζωή που δεν θα είχα ευκαιρία να ζήσω, δεν, αν οι γονείς ενός 17χρονου πολιτιού που σκοτώθηκε κάπου στο Λονδίνο δεν έλεγαν ναι στη δωρεά οργάνωση. Τα 5 χρόνια έγιναν 35. Έχοντας βαθιά μέσα στο μυαλό μου τα λόγια του κυρίου Θοδωρόπουλου, αν θες να σε σεβαστεί το μόσχευμα, πρέπει πρώτα να το σεβαστείς εσύ. Συνεχίζω να ζω, να προσφέρω, να αγωνίζομαι και να υπνώ την δωρεά οργάνωση μαζί με πολλούς άλλους βαθιά. Από τον Οκτώβριο του 20 μέχρι τον κορονοϊό είμαι και μεταμοσχευμένη από νεκρό. Ήμουνα στη λίστα 14 ολόκληρα χρόνια, κάνοντας 2 φορές την ημέρα περί των αϊκή πλήση. 10 φορές με φώναξαν για λήψη νεκρού, 9 φορές γύρισα πίσω, τη 10 ήταν η τυχαία. Τα όργανα είναι πολύτιμα, όπως αναφέρθηκε και πριν. Από έναν άνθρωπο, από έναν εγκεφαλικά νεκρό, μπορεί να σωθούν άλλα 8 άτομα. Πραγματικά είναι πολύτιμο. Είναι κρίμα να πηγαίνουν χαμένα, είναι κρίμα να τα τρώνε τα σκουλίκια, να το πω έτσι για να παραστατικά, λόγω ελληνικούς ενημέρωσης και προκαταλήψεων. Μην κρατάτε τα όργανά σας για τους ουρανούς. Οι ουρανοί γνωρίζουν ότι τα χρειαζόμαστε στη γη. Αυτό ήταν το πιο εκφραστικό μήνυμα που διάβασα από το Λονδίνο και μάλιστα από το θρησκευτικό σωματείο. Τελειώνοντας, θέλω να πω κάποιο ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα στους δότες, στους γιατρούς, στους συντονιστές, γιατί χωρίς αυτούς εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ανθρώπους που σήμερα δεν είναι κοντά μας. Το Γιάννη Τουρλινό. Το Φίλιππο το Μωραΐτη. Ευχαριστώ την κυρία Βάσο Καρατοπούλου και τον Σύλλογο Γυναικών Προφήτων. Για τη σημερινή βοήθεια στην εκδήλωση, αλλά και όλες τις προσπάθειες εντοπίσματος για την ίδρυση της αγοράς από τη μονάδα της Μοκάφης. Τον Πέτρο και όσους συνέβαλαν και προσφέρουν για την εκδήλωση. Την εταιρεία που θα κάνει το όνειρο επιτέλους πραγματικότητα. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο Δημήτρες του Δήμου. Στον κύριο Γιαννίση που ως φίλος είναι δίπλα μου τα πρώτα χρόνια. Πριν ακόμα εγώ μπω στην οικογένεια των νεκροπαθών. Τον Δήμαρχο που πήρε ζεστά το θέμα. Μπορεί να μιλήσει γιατί κάποια στιγμή είπε ότι τα λόγια δεν έχουν σημασία αλλά η πράξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Είμαστε πολύ μικροί μπροστά στους γιατρούς και αυτά που ακούσατε πριν. Πραγματικά πρέπει όλοι να γίνουμε δότες. Είναι κρίμα να υπάρχουν
λίστες με εκατοντάδες ανθρώπους που πεθαίνουν καθημερινά από παιδιά μέχρι μεγάλους, περιμένοντας ένα μόσχευμα τη στιγμή που θα μπορούσαν να ζήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλά μου βγαίνει να πω δύο λόγια. Όντως πάρα πολύ συγκεκριμένη για όλο αυτό που γίνεται σήμερα και για τον 1,5 χρόνο αγώνα για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε με μία συνάντηση με τον Φέτο, τον Καλογρίδη, στο Σισάντη να πιούμε καφέ. Μέχρι οι πέτρες της Άμβρου γνωρίζουν την αναγκαιότητα που υπάρχει για την ίδρυση της μονάδας για να γυρίσουν πίσω τα άτομα που ζουν μακριά μας λόγω της έλλειψής της. Το έβλογο ερώτημα που έκανα στον Πέτρο τότε ήταν «Πόσοι είστε?». Κανείς δεν γνώριζε τον ακριβή αριθμό. Μίλησα τότε για πρώτη φορά με την κυρία Λεβαντή, που είναι μεγάλη μου τιμή, που πραγματικά την γνώρισα και αισθάνομαι περήφανη που είστε ανάμεσά μας. Πήραμε στα χέρια μας τη λίστα. Κάποια από αυτή δεν ζούσαν. Κάποιοι υπήρχε ένα όνομα σκέτο, ένα επίθετο ή ένα τηλέφωνο που δεν ίσχυε. Οι ίδιοι οι καθαρόμενοι έκαναν τεράστια αγώνα, πηγαίνοντας στην κάθε μονάδα που πήγαιναν και ρωτούσαν, υπάρχει κάποιος αντριώτης. Γιατρέ, γνωρίζετε κάποιον άλλον αντριώτη για να τον βάλουμε στη λίστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους καθαρόμενους. Ευχαριστώ τον κύριο Μοντάφη, που είναι διευθυντής στο νοσοκομείο Γερμανά, τον κύριο Μουστάκα, συγγνώμη, τον κύριο Μουστάκη που είναι στο Δινάν και τον κύριο Αφεντάκη, πρώην διευθυντή του Γερμανά, που δεν σταμάτησε ούτε λεπτό από την επικοινωνία που είχαμε μαζί να μας δίνει θάρρος και να μας βοηθάει σε κάθε ερώτημα που είχαμε. Επικοινωνήσαμε με το νοσοκομείο της Σύγου, με το Υπουργείο Υγείας, με το Σύλλογο Νεκροπαπών Άνδρου, το Σωματείο, για να δούμε πόσοι είναι. Καταλήξαμε μετά από 6 μήνες να βγει ότι υπάρχουν 22 συνανθρωποί μας πάνω στο νησί αυτό, που δυστυχώς δεν είναι στο νησί μας. Και αυτό γιατί δεν είχαμε μονάδα. 10 από αυτούς είναι έτοιμοι να γυρίσουν στο νησί όταν με το καλό γίνει η δική μας μονάδα. Η Σύλλογη όλη της Άνδρου, και ειδικά της περιοχής της δικής μας, όπου κάναμε συναντήσεις για να πούμε ναι, προχωράμε όλοι μαζί και βοηθάμε με όποιο τρόπο, με όποιο γνωστό για να μπορέσουμε να βρούμε κάποια εταιρεία που θα μπορούσε να στηρίξει όλο αυτό το επιχείρημα που το κόστος είναι τεράστιο. Αφού το έγινε η απογραφή, μετά σαν σύλλογος είπαμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει τρόπος. Να μην υπάρχει ένα άνθρωπο, να μην υπάρχει μια εταιρεία, γιατί κάθε νεφρογέννηση, κάθε αυτά υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν εταιρείες. Μέσω λοιπόν του γνωστού, και αφού πήραμε όλους όσους είχαμε στις ατζέντες μας, μιλήσαμε και με τον Γαρίφαλο Μιχάλη από την Καπαριά. Αυτός ήταν ο συνδετικός τρίκος που μέχρι τώρα δεν ήθελε να αναφερθεί το όνομά του. Αυτός ήταν που γνώριζε την εταιρεία και μας έφερε σε επαφή. Περιθώ να σας πω ότι η πρώτη φορά που μιλήσαμε και είπε ναι, θα ήθελα να το δω και από κοντά και μίλησα με τον Γιάννη Καντονέλο και με τον Δήμαρχο και με πάρα πολλές διασκέψεις και με πάρα πολλά τηλέφωνα αυτό το διάστημα, κατάφερα να έρθουν. Με έναν αγώνα πάνω στην Άνδρο να δούμε κτίρια που θα μπορούσαν να πληρούν τις προδιαγραφές που το Υπουργείο έχει ορίσει, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολες. Ήρθανε και όταν είπαν ότι ναι, θα προχωρήσουμε. Πραγματικά ήταν τόσο τραγικά δύσκολο για μας και για το δέντα σήμα του συλλόγου και για όσους ήταν κοντά μας να το κρατήσουμε κρυφό. Και αυτό για να μην ακούσουν και μην μαθευτεί στους αποκαταρώμενους ότι πάει να γίνει κάτι και στο τέλος δεν γίνει. Και αυτό θα ήταν τραγικό για τους ίδιους. Σήμερα λοιπόν αποκαλύφθηκε όλο αυτό. Αισθάνομαι μεγάλη περηφάνεια για τους ανθρώπους που βοήθησαν, για το Σύλλογο Γυναικών που είναι πάντα κοντά στα θέματα υγείας
και για όλους εσάς που είμαι σίγουρη ότι θα στηρίξετε αυτή τη μονάδα να μείνει κοντά μας, διότι τα προβλήματα δεν σας κρύβω ότι είναι πολλά. Πιστεύω λοιπόν, και είστε κοντά μας λίγο, με κάθε δύναμη ο καθένας μας να τη στηρίξει για να έχουμε κοντά τους ανθρώπους και μετά βέβαια όλα τα άλλα θέλει. Σας ευχαριστώ. Από καλές όλες. Προσκαλώ στο βήμα την κυρία Άννα Πολίτη να παραλάβει την τιμητική διάκριση για τον αείμνηστο σύζυγό της, Σταύρο Πολίτη. Προσκαλείται στο βήμα ο κύριος Νικόλαος Πατερτής να παραλάβει την τιμητική του διάκριση. Η κυρία Πόπη Καλογρίδου να παραλάβει την κοινωνική διαξήγηση. Προσκαλείται στο βήμα η κυρία Κατερίνη Αντωνέλου να παραλάβει την κοινωνική διάκριση. Και προσκαλείται στο βήμα η κυρία Μαρία Κοντορούση να παραλάβει την κοινωνική διάκριση. Θα ήθελα να σας ξαναευχαριστήσω όλους και ήθελα να σας πω όσοι θέλουν να γραφτούν μέλη διαδορητές οργάνων θα μπορέσουν να δώσουν τα ονόματά τους στην Ιωάννα της Σαραβάνου. Θα σας πει τη διαδικασία, χρειάζεται φωτοτυπία ταυτότητάς σας και ένα τηλέφωνο και θα τα στείλουμε εμείς σε άνθρωπο που ασχολείται και θα σας έρθει κάρτα μέσα σε 3 με 4 ημέρες. Εκτός εκάστος αυτό, θα θέλουμε να σας παρακαλέσουμε, αν θέλετε, να μας βοηθήσετε να πουληθούν 30 βιβλία είναι, 10 ευρώ το ένα είναι, αν θέλετε να ενισχύσετε το σύλλογο μας. Θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση. Καλό σας βράδυ και η Έκανα στο καλό μας.